Μετά την εξαιρετική παράθεση των αισθητικών απόψεων του διακεκριμένου ομιλητή που προηγήθηκε, θα τολμήσω μάλλον να σας προσγειώσω σε πιο πεζά θέματα, όπως ο σχεδιασμός των φωτιστικών εγκαταστάσεων και ειδικά αυτών που αναδεικνύουν τα μνημεία. Υπάρχει άποψη ότι ένα μνημείο δεν πρέπει να φωτίζεται, γιατί όταν φτιάχτηκε το μνημείο αυτό δεν υπήρχε ηλεκτροφωτισμός. Αυτή ήταν μία άποψη που άκουσα από ένα διακεκριμένο μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου σε μία από τις μελέτες που έπρεπε να περάσει από εκεί για έγκριση. Οπότε φανταστείτε ένα τέτοιο καρποστάρο, σουβανίρ από την Αθήνα το 2013 και την εικόνα που θα παρουσίαζε ο Ιερός Βράχος εάν είχαμε προσαρμοστεί στην άποψη του κυρίου αυτού. Μετά από κάποια ιερόσιλη παρέμβαση που έγινε από τον Πιέρ Μπιντό και εμένα με ηθική αυτουργία του αείμνηστου Μιχάλη Κακογιάννη, τολμήσαμε και δώσαμε αυτή την εικόνα στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών μνημείων και κτηρίων της χώρας, μέσα πάντοτε στον αστικό ιστό, προχωρήσαμε στη σύνταξη κάποιων κανόνων που έπρεπε να ακολουθούνται, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα και απτά ωφέλη από την ανάδειξη των μνημείων. Επιγραμματικά θα πω ότι η ανάδειξη των αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων που χάνονται μέσα στο φως του ηλίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή ένα κτίριο διατηρηταίο ή ένα μνημείο να φανεί σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια όταν ο σκληρός αττικός ήλιος ή ο ελληνικός ήλιος πέφτει και φωτίζει εκτός από αυτό και τα δημιουργήματα της εργολαβικής περίοδου της δεκαετίας του 60 και 70. Δημιουργήσει μία αναφοράς μέσα στον πολεοδομικό ιστό. Βλέπει κανείς και προσανατολίζεται, ξέρει, δίνει μία ταυτότητα στο χώρο που κινείται. Ενθαρρύνονται οι επισκέπτες να περιπλανηθούν στην πόλη κατά τις νυχτερινές ώρες. Υπάρχει μία επέκταση του ωραρίου που το κοινό δραστηριοποιείται μέσα στην πόλη. Μία σκοτεινή πόλη δεν μας ενθαρρύνει να κινηθούμε και τις προχωρημένες ώρες, μαζευόμαστε στο σπίτι μας. Συνεπώς υπάρχει μια τόνωση της τουριστικής κίνησης και της κατανάλωσης, άρα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους καταστηματάρχες μιας πόλης, αλλά και για τις δημοτικές αρχές και βεβαίως δημιουργούνται εμβληματικές εικόνες. Βέβαια, μέχρι τώρα ο φωτισμός των μνημείων ήταν, θα έλεγα, σε εμβρυϊκή κατάσταση μέχρι πριν μια δεκαετία. Είχαν υπάρξει πολλά λάθη, τα οποία μάλλον κακό έκαναν, παρά κολάκευαν κάποια μνημεία τα οποία είχαν φωτιστεί με παλιότερες τεχνολογίες. Ενδεικτικά, σχεδιασμός και χρήση ακατάλληλων λαμπτήρων, πορτοκαλί ή σκληρό λευκό με πάρα πολύ μικρό δίκτυο χρωματικής απόδοσης, χρήση βιομηχανικών προβολέων ανοιχτής δέσμης που δημιουργούσε μία δυσδιάστατη ανάγνωση του αντικειμένου που φωτιζόταν, υπερφωτισμός του μνημείου, πολλές φορές δηλαδή το φώτιζαν με την νοοτροπία ενός γηπέδου, χρήση πολλών χρωμάτων, κάτι το οποίο θα φανεί σαν ο φωτιστής να το βάφει το μνημείο, καθώς επίσης και ανεξέλεγκτη φωτορύθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, όταν κάποιος σχεδιαστής φωτισμού προχωράει για να συντάξει μία μελέτη φωτισμού, πρέπει να δει τις λειτουργικές παραμέτρους, πρώτα απ' όλα τη χρήση του μνημείου και τις ανάγκες του φωτισμού, να αναλύσει τον περιβάλλοντα χώρο, τα δομικά υλικά και τη φασματική ανάλυση των υλικών αυτών, αν πρόκειται για γήινα χρώματα ή για σκληρά χρώματα, να έχει μια αισθητική και ιστορική προσέγγιση για το μνημείο αυτό
να προβλέψει τις τεχνικές και κατασκευαστικές δυσκολίες και βέβαια πάντοτε τίθεται το θέμα του προϋπολογισμού, όσο και αν δεν είναι ιδιαίτερα καλλιτεχνικό, για να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά οι Δήμοι μας δυστυχώς δεν έχουν τα χρήματα για να προχωρήσουν στην ανάδειξη, στη σωστή ανάδειξη κάποιων μνημείων. Οι λειτουργικές παράμετροι βέβαια είναι η χρήση του χώρου, να ξέρουμε δηλαδή πώς χρησιμοποιείται η επισκεψιμότητα, η λειτουργικότητα του φωτισμού, τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού, ο περιορισμός της θάμβωσης, της φωτορύπανσης δηλαδή, και κάποια σενάρια ελέγχου εγκαταστάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας, για τα οποία βέβαια πλέον αρμόδιοι είναι οι αγαπητοί συνάδελφοι από τη Philips και από παρόμοιες τέτοιες εταιρείες, οι οποίες έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Τα φαινόμενα της θάμβωσης βέβαια εξαρτάται από τη γωνία θέασης. Δηλαδή, έχετε την εικόνα του πώς φαίνονται τα μνημεία της Ακροπόλεως, αλλά αν πάτε επάνω, και αυτή είναι μία φωτογραφία από το αερόστατο που κυκλοφορούσε πάνω από την Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φαίνονται ένας-ένας όλοι οι προβολείς οι οποίοι φωτίζουν τα μνημεία. Δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτική εικόνα, αλλά ευτυχώς ελάχιστοι Αθηναίοι πετάνε για να τη δουν. Η ανάλυση του περιβάλλοντος χώρου είναι ο δυσμενής περιβάλλον φωτισμός και η δυνατότητα επεμβάσεων σε αυτόν, δηλαδή γύρω-γύρω αν υπάρχουν κολόνες της ΔΕΗ, με συγχωρείτε, οι οποίες μπορεί να καταστρέφουν το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε, η φύτευση που μπορεί να παρεμβάλλεται, δέντρα, θάμνη κλπ, οικολογικές παράμετροι, προστασία της πανίδας δηλαδή. Όταν φωτίζαμε τον Ιερό Βράχο, υπήρχαν κάποιες οικολογικές ευαισθησίες σχετικά με τα πουλιά που μένανε πάνω στους βράχους αυτούς. Αν και οι αρχαιολόγοι μας είπανε φωτίστε τα να σηκωθούν να φύγουν, γιατί μας έχουν γεμίσει κουτσουλιές. Ανεπιθύμητες κατασκευές που παρεμβάλλονται, κάποιες πιθανές οχλήσεις σε παρακείμενα κτίρια που θα κάνουν τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί, πιθανή κίνδυνη βανδαλισμού, καιρικές συνθήκες, φωτιά, νερό, σκόνη και. Βέβαια, οι περιορισμοί από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η αρχαιολογία και η πυροσβεστική κλπ. Εδώ ένα παράδειγμα του δυσμενούς περιβάλλοντος φωτισμού είναι το Αρσενάλι στα Χανιά, για όσους έχουν πάει. Ό,τι προσπάθεια και να γίνει για να αναδειχθεί αυτό το πολύ ωραίο μορφοκτήριο, θα πέσει στο κενό, γιατί υπάρχουν γύρω του κολόνες οι οποίες φωτίζουν ανεξέλεγκτα την περιοχή για να φωτίσουν τις βάρκες βέβαια. Υπάρχει ένα αξίωμα ότι ό,τι μπορεί να βανδαλιστεί, σίγουρα θα βανδαλιστεί. Και αυτή είναι μια φωτογραφία από το πεδίο του Άρεως, όταν κάναμε με τον κύριο 60-10 το σχεδιασμό του αστικού φωτισμού του νέου στο πεδίο του Άρεως. Δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να το δείτε, γιατί τις περισσότερες φορές για λόγους οικονομίας σβήνουν το μισό φωτισμό. Ανεπιθύμητες κατασκευές, αυτό είναι το θέατρο του Διονύσου. Στις πρόποδες της Ακρόπολης, όπως βλέπετε, ακόμα υπάρχουν σκαλοσιές και δυστυχώς προσπαθώντας με την χρηματοδότηση της Philips να το φωτίσουμε, φωτίστηκαν και αυτές οι σκαλοσιές, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμπόδια από φύτευση, βλέπετε ότι αυτή η φύτευση μπορεί να εμποδίσει στην τοποθέτηση κάποιων ενδοδαπέδιων, προβολέων κλπ. Που μπορεί να απαιτούνται σε ένα κτίριο. Και βέβαια προχωράμε στα δομικά υλικά και τη φασματική ανάλυση, όπως είναι η απόχρωση του υλικού, το ανάγλυφο, η επιλογή του λαμπτήρα και της ισχύως του, επιλογή φωτιστικού σώματος, αποχρώσεως και πάντοτε δοκιμές, δοκιμές και δοκιμές. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στα φωτορεαλιστικά μοντέλα. Είναι καλά για μία πρώτη άποψη του πώς μπορεί να φαίνεται ένα κτίριο, αλλά ποτέ δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα. Εδώ βλέπετε η επίδραση διαφόρων αποχρώσεων και δικτών χρωματικής απόδοσης στις επιφάνειες. Αριστερά έχουμε να κάνουμε με τους πορτοκαλί λαμπτήρες, που βλέπετε ότι δεν μπορεί να γίνει σωστή ανάγνωση του χρώματος. Και όσο πηγαίνουμε σε πιο ζεστές αποχρώσεις και σε καλύτερους δείκτες χρωματικής απόδοσης, έχουμε μία καλύτερη απόδοση της νυχτερινής ανάγνωσης του υλικού. Το ίδιο βέβαια έχει να κάνει και με το ποια γωνία πρόσπερσης πάνω στο αντικείμενο θα επιλέξουμε. Όσο πιο
αμβλεί αυτή η γωνία, τόσο πιο δυσδιάστατη είναι η ανάγνωση του αναγλύφου του αντικειμένου. Η αισθητική προσέγγιση. Λέω ότι ο φωτισμός είναι μια οπτική μουσική επένδυση. Ίσως όρος αδόκιμος, αλλά πρέπει να επιλέξουμε τι μελωδία θέλουμε να ταιριάζει με την περίσταση. Τι θέλουμε πρώτα απ' όλα να φωτίσουμε και ποια στοιχεία αυτού του αντικειμένου θέλουμε να αναδείξουμε. Πολλές φορές η σκιά είναι το ίδιο σημαντική με το ίδιο το φως. Τι συναισθήματα θέλουμε να προκαλέσουμε στον θεατή και τι θέλουμε να πούμε για το αντικείμενο, σε ποια κατηγορία θεατών απευθυνόμαστε. Και όσον αφορά την κατηγορία, αυτό είναι από το Light Application Center της Philips που βρίσκεται στη Λιόν, όπου έχουν κάνει μια πολύ ωραία εγκατάσταση που μπορεί κανείς να δει άμεσα παίζοντας με τα φώτα και με τα χρώματα ποιο είναι το αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα κτίριο, ένα μοντέλο κτίριου, το οποίο το φωτίζουν με διάφορους τρόπους. Αν πρόκειται για ένα δικαστικό μέγαρο ή για κάποιο σοβαρό κτίριο, βέβαια ένας από αυτούς τους δύο φωτισμούς θα ήταν πιο κατάλληλος, γιατί, αν προσπαθούσαμε να το φωτίσουμε έτσι, δεν θα ενθουσιάζονταν ούτε οι δικαστές, ούτε οι κατηγορούμενοι. Η επιλογή της έντασης κατά περίπτωση. Εδώ είναι η βόρεια πλευρά της Ακροπόλεως, όπου έχουμε ένα πολύ έντονο ανάγλυφο του βράχου. Είναι η πλευρά που κοιτάει προς το Μοναστηράκι. Έτσι απαιτούσε πιο δραματικό φωτισμό. Χρησιμοποιήσαμε προβολής με γυμνή δέσμη να δημιουργήσουμε σκληρές αντιθέσεις και σκιές και να βγάλουμε στην ανάγνωση του ένα πιο δραματικό αποτέλεσμα. Σε αντίθεση από την νότια πλευρά, όπου έχουμε πιο επίπεδες επιφάνειες, φιλτράραμε τις δέσμες αυτές. Πώς τις φιλτράραμε? Με γυαλί από παράθυρα που βάζουν στις τουαλέτες, αμοβολισμένο γυαλί. Πάντως, το αποτέλεσμα υπήρξε αρκετά εικονοποιητικό. Η χρήση φίλτρων χειρισμού της δέσμης επίσης ενδείκνυται. Άλλα τα πολλωτικά φίλτρα που φωτίζει κανείς στις κολόνες, άλλα τα αυτά που κάνουν διάχυση της δέσμης για επίπεδες επιφάνειες, έτσι. Καθώς επίσης η επικοινωνία με το φωτιζόμενο αντικείμενο, έτσι. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ο φωτιστής δεν είναι ο πρωταγωνιστής του έργου. Βοηθάει απλώς να βγάλει κανείς προς τα έξω τη φιλοσοφία του αρχιτέκτονα ή του καλλιτέχνη που έφτιαξε το αντικείμενο. Άρα δεν πρέπει να επεμβαίνουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιβαλλόμαστε επάνω στο υποφωτισμό αντικείμενο. Απλώς να τονίσουμε το μήνυμα. Άρα χρειάζεται και μια ιστορική προσέγγιση, την αρχιτεκτονική του χώρου, την ιστορία του χώρου, τη χρήση του χώρου και τους επισκέπτες οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το χώρο και τι περιμένουν να δουν. Οι τεχνικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του χώρου θα τις πω επιτροχάδιν, τα απαγορευτικά ύψη, παρεμβαλλόμενες κατασκευές, όπως είπαμε. Οι δυνατότητες στερέωσης των φωτιστικών σωμάτων, είναι λίγο δύσκολο να ανοίξει κανείς τρύπες πάνω στον Παρθενώνα για να βάλει τους προβολείς, όσο ωραίο και αν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα στο τέλος. Η οδεύση των καλωδιώσεων, για παράδειγμα σε ένα αρχαίο μνημείο δεν μπορείς να σκάψεις χαντάκια και να περάσεις καλώδια όπου να είναι, πρέπει να βρεις τρόπο να τα κρύψεις με τρόπο που να μην φαίνονται στο κοινό. Διατηρητέα και αρχαία δομικά στοιχεία, συχνότητες και κόστος συντήρησης, ο διαθέσιμος χώρος για τις εγκαταστάσεις, η αλλίωση του χώρου από τα φωτιστικά σώματα, γι' αυτό πρέπει τα φωτιστικά σώματα, για παράδειγμα στην Ακρόπολη χρησιμοποίησαμε τους προβολείς της Philips και ζητήσαμε από την εταιρεία και τα έβαψε σε μία απόχρωση η οποία ήταν απόλυτα συμβατή με τα μάρμαρα, έτσι ώστε να μην διακρίνονται από μακριά. Πιθανότητες διάβρωσης και ηλεκτροχημικών φθορών
Και επιτροχάδιν σας δείχνω κάποια παραδείγματα από διάφορα έργα μνημείων και διατηρητέων κτηρίων και τελειώνω για να μην σας καταναλώνω το χρόνο. Αυτό είναι το μεσαιωνικό κάστρο της Πάτρας. Όπως βλέπετε στα παράθυρα χρησιμοποιήθηκε κάποιος έγχρωμος φωτισμός για να δείξουμε ότι κάτι σαν να υπάρχει ένα λιχνάρι μέσα που καίει, ότι το κτίριο ακόμα λειτουργεί. Ο φωτισμός γλυπτών βέβαια είναι και αυτό κάτι το οποίο το αναγάγω στο φωτισμό των μνημείων. Εδώ απλώς με μια ανορθόδοξη χρήση απλών spotlights, τα οποία υπήρχαν μέσα στο χώρο και δεν ξέραν τι να τα κάνω, τα γυρίσαμε προς τα πάνω και κάναμε έτσι την ανάδειξη αυτών των γλυπτών. Όπως το γλυπτό του Μπρανκούζη που λύσει το διάστημα, το οποίο στην ουσία φωτίζεται στο background από έναν απλό λαμπτήρα φωτορισμού, τίποτα άλλο. Γιατί ούτως ή άλλως επρόκειται για ένα μεταλλικό αντικείμενο το οποίο όσο και αν προσπαθούσε κανείς να το φωτίσει, απλώς θα ανακλούσε τη δέσμη. Και βέβαια άλλα έργα γλυπτά, πολύ διάσημων γλυπτών του 20ου αιώνα, Τζακομέτι, Μπρανκούζι κλπ. Εδώ είπαμε ότι η ομοιομορφία των διάχυτων δεσμών του Ιερού Βράχου έγινε με αμοβολισμένο τζάμι από αυτό που βάζουμε στις τουαλέτες. Χρήση πολλών αποχρώσεων για τον τονικό δεσμό του αναγλύφου μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Ναι, κάποιες πορτοκαλί δέσμες για να τονίσει το εσωτερικό κλπ. Εδώ είναι κάποιο βυζαντινό υδραγωγείο της Πάτρας πάλι με κάποιες έγχρωμες δέσμες. Ενώ το ρωμαϊκό υδραγωγείο, που είναι πιο παλιά κατασκευή, χρησιμοποιήθηκε από απόσταση διάφορες συνδυασμένες δέσμες. Και αυτά είναι κάποια φωτορεαλιστικά μοντέλα από κτίρια που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, που έχει πανέμορφα κτίρια. Και έχω την τύχη να είμαι σύμβουλος φωτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να τα φωτίσουμε. Ελπίζω να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει κάτι τέτοια. Η Βίλα Μπιάνκα και η Βίλα Μορντό. Και αυτό το έργο το οποίο το τελειώσαν πρόσφατα είναι το Παζάρ Χαμάμ στην περιοχή Λουλουδάδικα, αν έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσπαθήσαμε να δώσουμε το ανάγλυφο των επιφανειών του. Το ίδιο κάναμε και με το Δημαρχείο της Καλαμάτας. Και αυτό νομίζω τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.